μαζευτείτε να σας τα ψάω ένα χεράκι να τελειώνουμε! Ή μήπως νομίζετε ότι η μεγάλη Τρίτη που είναι τα πρωί μη τελικά της πίστης μας δεν είχα καλύτερη δουλειά να κάνω! Δεν μου λες, παπά μου, τον Ολυμπιακό τον προσέχει κανείς, μην έχουμε άλλα! Τι εννοείς, τέκνη μου! Ότι με την ρέντα που έχει ο Μετιλίμπα να τον αφήσει λίγο λάσκα θα σηκώσει και το σταυρό του μαρτυρίου! Πώς τα λες έτσι, βρε Παγασάκο. Εγώ πάντως στη θέση σου θα πρότεινα στον Κυριάκο να βάλει αυτό το Μεντιλίμπαρ τεχνικό διευθυντή στην κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί αφού κατάφερε να κάνει το Ρέτσο Στόπερ, μπορεί να καταφέρει να κάνει και τον Κικίλια επιτυχημένο υπουργό. Εξαιτίας του μπίλαρου του Κικίλια, παπά μου, έχω να κοιμηθώ 5 μέρες. Φέτος αποφάσισε να δει για πρώτη φορά τον Ιησού από την Ναζαρέτ του Ζεφυρέλη και από το πρώτο επεισόδιο μετά να ξεστά SMS ο Τρίβολος. Τι σε ρώταγε? Εάν ξέρω πώς τελειώνει για να μην τον κουκλάρει. Έλεγα λοιπόν, πριν με διακόψει ο πίκος επίκος της πολιτικής, ότι ο μόνος λόγος που ήρθα στα εγγένεια δεν είναι για να δω τις 100 φατσές σας, Θεέ μου συγχώραμε, αλλά διότι με τους ιατρούς του ΕΚΑΒ είμαστε αδελφών σωματείων. Τι εννοείς, παπά μου? Εννοώ, τέκνο μου, ότι από την ώρα που μπαίνει ο ασθενής στο ασθενοφόρο, μία λειτουργία την έχει σίγουρη. Εάν δεν λειτουργήσει σωστά ο ιατρός, θα τον λειτουργήσουμε εμείς. Καλά, σου μιλάω για μία εξόδιο ακολουθία, 92 χρόνια νούμερο 1 στα εκκλησιαστικά τσάρτς. Κάτι γυρίσματα, κάτι βιμπράτα, καλύτερα για το δίνει τα φιλιά του Νότι. Σε ευχαριστώ για την αστή, παπά μου, για να πω με την ευκαιρία ότι η κυβερνησάρα μας πήρε για σας τους καύρους και τα σήματα ανθρωπάκια του σας λέει. Του σας! Άρα 3 στελεφόρα. Τα είδα, ναι, τα είδα, υπουργέ μου, όπως ερχόμουν. Γιατί όμως τα είχατε παρκαρισμένα στο βουνό? Διότι τα κυφινόσκυλα οι πυροσβέστες που τα οδηγούν για να δικαιολογήσουν τον παχυλό μισθό τους έπρεπε πρώτα να σβήσουν κάτι φωτιές. Είναι η δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι. Δίνει για πρώτη φορά αξία στο ανθρωπάριο που αποκαλούμε ασθενή. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από τον ανογιλέκο μας, πάτερ. Τι ήταν τόσο καιρό για την κυβέρνησή μας, ένας παππούς με κεφαλικό? Βάρος ήταν ο αφορισμένος! Άγγε πάτερ! Πουλιά στον αέρα πιάνει! Δεξιούλης, δεξιούλης! Ευλόγησο λέω! Χάρη στη μεταρρύθμιση μας όμως, το μίζερο ραμολί που χρέωνε το δημόσιο με την ακόριστη επιθυμία του για ζωή, τώρα μας το ξεπληρώνει! Διότι από τούδε και στο εξής, το πυροσβεστικό ασθενοφόρο θα τον παραλαμβάνει μεν, αλλά δεν θα τον πηγαίνει στο νοσοκομείο. Και πού θα τον πηγαίνει? Ανάλογα την εποχή. Καλοκαίρι να σβήνει καμιά φωτιά. Φθινόπωρο για να μαζέψει ελιές με τους αγρότες και το Μάιο στη Γιοβίζων θα είναι. Τι θα είναι? Σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα είναι ουρανού κατά άνοιξη. Αγαπητοί μου κάφροι, τολμάτε να γιουχάρετε το δεύτερο σε σταυρούς βουλευτή σε όλη την Ελλάδα, ε? Εμένα που με βλέπετε, έχω 68.000 σταυρούς. Jesus Christ! Και ποιος έχει περισσότερους σταυρούς από εσένα, υπουργέ μου? Το πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. 87.500. Σκασμός! Έτσι, θλιβερά και ασήμαντα ανθρωπάκια. Πιο δυνατά! Ο Άδωνης δεν έχει πουλήσει ζιβάγκο στον άλεμο Αρτέμις Σόρα. Σε εσάς θα μασίσει. Τώρα θα δείτε. Εσείς καφρόπουλα θα λέτε ου. Εσύ παπά μου θα λες σα. Πάμε όλοι μαζί. Και! Α! Και! Ου!